Να σας βοηθήσουν να επισκεφτείτε αυτό το υπέροχο πλοίο. Άλλη μια φορά καλώς ορίσατε όλοι. Σας εύχομαι μια υπέροχη βραδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να παρευρίσκομαι σήμερα εδώ, καθώς και για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία. Είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά για μένα να βρίσκομαι πάνω σε πλοίο και πόσο μάλλον σε ένα πλοίο μοναδικών και ιδιαίτερα προηγμένων δυνατοτήτων όπως αυτό. Και μάλιστα ένα πλοίο μιας χώρας ιστορικά φιλικά προσκύμενης και παραδοσιακά συμμάχου όπως η Γάλλη. Καταρχήν θέλω ευθύς εξ αρχής ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και προσωπικά να εκφράσω τη θλίψη μου για το χθεσινό συμβάν που είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί καταστροφές η Πανεγία των Παρασίων. Ένα μνημείο σύμβολο και ορόσημο όχι μόνο για το Παρίσι και τη Γαλλία αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Ένα μνημείο που για πάνω από 850 χρόνια αντανακλά τη γαλλική κουλτούρα και πολιτισμό. Είμαι σίγουρος και αισιόδοξος ότι σύντομα με τη συμπαράσταση και συνδρομή τόσο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της παγκόσμιας κοινότητας θα επανέλθει στην αρχική της κατάσταση και ειλικρινά εύχομαι την ταχεία αποκατάστασή της. Τιμώντας τις παραδοσιακά άριστες σχέσεις μας, η Ελλάδα θα είναι στο πλευρό σας. Σχέσεις που έχουν διατηρηθεί αραγής στο διάβα της κοινής μας ιστορίας. Θέλω να τονίσω ότι Γαλλία και Ελλάδα απολαμβάνουν ιστορικά εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και μοιράζονται τις ίδιες απόψεις για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία στις περιοχές του γεωπολιτικού μας ενδιαφέροντος. Έχουμε αποδείξει αμοιβαία την ισχυρή βούλησή μας για παρετέρω προαγωγή των σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας και των ενόπλων δυνάμεών μας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε πλαίσιο ευρωπαϊκό, συμμαχικό ή άλλων διεθνών οργανισμών. Στην ελόγω προσπάθεια οφείλω να σημειώσω, κύριε Πρέσβη, ότι η συμβολή σας είναι πολύ σημαντική. Για μας η αναβάθμιση των αμυντικών μας σχέσεων είναι πολύ υψηλής προτεραιότητας. Οι χώρες μας αποτελούν πόλους σταθερότητας με αποτέλεσμα η συνεργασία μας σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένου και του αμυντικού να εξασφαλίζει την ενίσχυση και εδραίωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και τη δημιουργία κατάλληλων συνθήκων για ανάπτυξη, ευημερία και την ειρήνη. Στέλνουμε έτσι το μήνυμα ότι οι χώρες μας αλλά και άλλες χώρες που κατανοούν τις νέες πραγματικότητες και σέβονται το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή ένωμη τάξη, εγγυόμαστε την ομαλότητα, την πρόοδο και την ανάπτυξη. Η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αμυντικό πλαίσιο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, πάντα στη βάση της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης με άλλα κράτη. Η Ελλάδα προωθεί την ειρήνη και τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μου κάνατε να παραβρεθώ σήμερα εδώ, στο πλοίο που ελιμενίζεται στον Πειραιά και που αποτελεί άλλη μια συμβολική απόδειξη της ιστορικής φιλίας και των άρρηκτων δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.